Η Ιταλία εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ από την εφιαλτική υπόθεση της Τιτσιάνα Καντόνε. Η 31χρονη κοπέλα αυτοκτόνησε στο Μουνιάνο στην Νάπολη επειδή διέρευσε ερωτικό της βίντεο στο διαδίκτυο το οποίο είχε τραβήξει ο αραβωνιαστικός της. Παρά τις όποιες απόπειρες έκανε η ίδια με νομικά μέσα για να κατέβει το βίντεο, κάτι που πέτυχε, όπως και η απόφασή της να αλλάξει σπίτι μέχρι και ονοματεπώνυμο, η ψυχολογική πίεση ήταν αβάσταχτη και οδηγήθηκε στο απονενοημένο διάβημα. Όλοι τονίζουν ότι οι κίνδυνοι με το διαδίκτυο είναι τεράστιοι. Πιστεύω ότι θα πρέπει να επιταχύνουμε την διαδικασία αφαίρεσης επικίνδυνων βίντεο ή μηνυμάτων από ένα διαδικτυακό τόπο. Η αρχή έχει εξουσία να μπλοκάρει προσβλητικά βίντεο γρήγορα από μια διαδικτυακή πλατφόρμα. Η πραγματική δυσκολία είναι να συμβεί αυτό σε ολόκληρο το ίντερνετ, επισημαίνει ο Αντωνέλο Σόρο, επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Δεδομένων της Ιταλίας, και συνεχίζει. Θα πρέπει να επενδύσουμε στην διαδικτυακή εκπαίδευση, στην διαδικτυακή εκπαίδευση του πολίτη. Θα πρέπει να κάνουμε τον καθένα να καταλάβει ότι η διαδικτυακή διάσταση είναι πραγματική, είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό και πρέπει να επενδύσουμε ήδη στην εκπαίδευση από το δημοτικό σχολείο. Τα παιδιά μας θα πρέπει να μαθαίνουν για τους κινδύνους του διαδικτύου όπως ακριβώς μαθαίνουμε και μία ξένη γλώσσα. Ο Αντωνέλο Σόρο, μιλώντας τηλεφωνικά στο Euronews, προσθέτει. Noi abbiamo una relazione abbastanza costante, non solo l'autorità italiana, ma le altre. Οι Ιταλικές αρχές, όπως και άλλες, βρίσκονται σε διαρκή επαφή με τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Della società digitale. Il rapporto con queste. Παλαιότερα, η κατάσταση ήταν αρκετά δύσκολη, διότι δεν αναγνώριζαν την ισχύ μας, την δικαιοδοσία μας, όπως και των ευρωπαϊκών αρχών. Σήμερα μπορώ να πω ότι έχουμε κάνει κάποια πρόοδο. Δεν μπορούμε να κατηγορούμε το διαδίκτυο για την βία. Θα πρέπει να κατηγορούμε τον κόσμο που χρησιμοποιεί ασυνείδητα το διαδίκτυο. Πριν αποσυρθεί το βίντεο, το είχαν δει ήδη περισσότεροι από 200.000 χρήστες.